Την καλησπέρα μου και απόψε από την εκδοχή της Πανιώνιας Πορείας. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα ήδη είναι πολύ αργά. Έχει πάει 10 παρα 5 και σήμερα δυστυχώς δεν το επέτρεψαν και οι συνθήκες λόγω της μιας εκδήλωσης που είχε, καθώς ο κ. Χατζατουριάννη, αντιδήμαρχος πολιτιστικού, οργανισμού στο Δήμο Νέας Μήνης από το 1998, εδώ και 20 δηλαδή χρόνια, εξέδωσε, θέλησε να ασχοληθεί πριν 2 χρόνια περίπου με το να εκδώσει ένα βιβλίο με την ιστορία του Πανιωνίου. Και σήμερα, αν και ήταν να ξεκινήσει η εκδήλωση 7 η ώρα για την παρουσίαση αυτού του μεγάλου τόμου 540 σελίδων του βιβλίου για την ιστορία του Πανιωνίου από την είδησή του μέχρι σήμερα, όπως το λέει 1890 μνήμες, είχαμε πάει όλοι οι Πανιώνιοι από την οικογένεια του Πανιωνίου στο ξενοδοχείο Χαγιάτ για να τιμήσουμε και να δούμε από κοντά όχι μόνο τους παλιούς αθλητές που είχαν έρθει εκεί, οι παλιούς ποδοσφαιριστές από το χώρο του μπάσκετ κτλ. Σε όλα αυτά τα πολλά χρόνια της ιστορίας του Πανιωνίου μας, αλλά και για να αγοράσουμε βέβαια το βιβλίο. Και δυστυχώς δεν γινόταν να γίνει η εκπομπή που είχαμε κανονίσει με τις υποδομές ποδοσφαίρου του Πανιωνίου μας, η οποία θα γίνει σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Οφείλω να πω ότι η χρονική συγκυρία της παρουσίασης του βιβλίου βεβαίως αφήνει και στον απλό πολίτη της Νέας Μήνης και στον απλό Πανιώνιο, παρόλο που ήταν, όπως είδα και εγώ, μια πολύ ωραία έκδοση με πλούσιο υλικό από φωτογραφίες και από γεγονότα σημαντικά για την ιστορία του Πανιωνίου μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά και μετέπειτα. Οφείλουμε να πούμε ότι εκδόθηκε από έναν άνθρωπο που δεν ήταν βέβαια και δεν είναι Πανιώνιος συναισθημάτων, δεν ήταν ο φιλάθλος του, ο παδός όπως λένε του Πανιωνίου, έτσι. Και εκδόθηκε σε μια περίοδο και παρουσιάστηκε καθαρά προεκλογική, έτσι, καθώς σε 2 μήνες έχουμε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Λοιπόν, όσοι παρευρεθήκαμε σε αυτή την γιορτή, είδαμε παλιά πρόσωπα, είδαμε μεγάλες δόξες από το ποδόσφαιρο κυρίως του Πανιωνίου μας και βεβαίως είναι κάτι που έλειπε από το σύλλογό μας. Ένας, παρόλο που έκανε ο Θοδωρής ο Μπελίτσος μια πολύ ωραία προσπάθεια με την ιστορία του συλλόγου μας, το βιβλίο που εξέδωσε πριν 1,5 χρόνο περίπου. Αυτό βέβαια το κομμάτι ήταν και σε έχρωμη, έτσι, με έχρωμα φύλλα, ενώ αυτό που εκδοθήκε από τη μεριά του αντιδημάρχου, και βέβαια υπήρχε και η οικονομική δυνατότητα για να μαζευτεί περισσότερο υλικό και φωτογραφικό και από τον Εραστέχνη και από όσες πηγές ήταν. Αλλά δεν πάβει να έχει σχεδιαστεί να παρουσιαστεί 2 μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν όλη η δημοτική παράταξη, η τρέχουσα δημοτική παράταξη του Δήμου, και προσπαθήσανε βεβαίως, έτσι, να δείξουν πόσο αγαπάνε και πόσο κοντά στο σύλλογο είναι. Έτσι. Μόνο που δεν έχουμε δει
το 99% από αυτών καμιά φορά στο γήπεδο, είτε του ποδοσφαίρου είτε του μπάσκετ. Και παρόλο που αντικειμενικά η έκδοση αυτού του βιβλίου και η προώθησή του, όπως βλέπω και από εφημερίδες και από μέσα το τελευταίο καιρό, είναι κάτι στα θετικά, στα σύν του Πανιωνίου, και μάλιστα είναι μια δουλειά από έναν δημοσιογράφο, τον Ευάρθιο τον Κουγκούλη, ο οποίος εδώ και 1,5 χρόνο ασχολήθηκε συστηματικά να μαζέψει το υλικό και από τον Εραστέχνη Πανιώνιο και από τον κύριο Παναγιώτη Πάλα και κάποιες πηγές από το βιβλίο του Λινάρδου και από το Φως, την Αθλητική Υπό. Και βέβαια υπήρχε κούραση και αγάπη από τον Ευάνθη για να κάνει και να δώσει πολύτιμο χρόνο να αφιερώσει για να μπορέσει να μαζευτεί αυτό το υλικό, γιατί μαζί με το βιβλίο υπάρχει και ένα DVD περίπου 20-25 λεπτών που έχει από σε βίντεο σκηνές από τις μεγάλες στιγμές του Πανιωνίου, στο στίβο, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αυτή είναι η ζεστή Πανιώνια επικαιρότητα, η έκδοση του βιβλίου, και οφείλουμε να πούμε όμως, γιατί πολλοί κάποιοι, ακόμα και κάποιοι από αυτούς που προλόγησαν το βιβλίο, στρογγύλεψαν τις γωνίες και όπως θα έλεγε κανείς, δεν αναφέρθηκαν, και μάλιστα έκανε και μια ανοίξη ο κύριος Θοδωρακόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αθλητικών, των δημοσιογράφων ας πούμε, αθλητικού τύπου. Αν έχει να κάνει ή όχι με την πολιτική θέση που έχει ο κύριος Βαγγέλης Χατζατουριά, και αν επηρεάζει αυτό η χρονική συγκυρία που επέλεξε για να κάνει αυτή την παρουσίαση και να εκδώσει και να το βιβλίο για την ιστορία του Πανιωνίου. Όσοι είμαστε κοντά στο σύλλογο και τον αγαπάμε και έχουμε καθίσει στις κερκίδες πολλών αθλημάτων, όχι μόνο ποδοσφαίρου και μπάσκετ, γυναικείου βόλεϊ, αντρικού βόλεϊ, γυναικείου μπάσκετ, στίβου, μπορούμε να αναφέρουμε και να πούμε, έτσι, ότι ηλίου φαϊνότερων θα ήταν η φράση που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, πιστεύω, ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια που κάποιοι από το Δήμο Νέας Μήνης έχουν έρθει και έχουν παρουσία στα δρόμενα του Πανιωνίου και γενικότερα του Συλλόγου, δεν έχει αιτία τον έρωτα και την αγάπη για το Σύλλογο. Δεν είναι δηλαδή έρωτας η αιτία, όπως καταλαβαίνετε. Και όπως όλοι μπορούν εμφανώς να κατανοήσουν. Έτσι. Λοιπόν, από τότε λοιπόν που η παράταξη, ο συνδυασμός και η παράταξη του Γιώργου του Κουτελάκη έσπασε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές και δημιουργήθηκε η παράταξη του Τσουλάκη που είναι τώρα κυβέρνηση στο Δήμο, ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αυτός ο έρωτας. Πριν 4-5 χρόνια, 6, κάποιοι από τους κυρίους που σήμερα γιορτάσανε και δείξανε τη μεγαλοσύνη τους, δεν ξέρανε καν ποια είναι η θύρα 2 και ποια η θύρα 3 του γηπέδου της Νέας Μήνης. Θα κλείσω εδώ την κουβέντα μου σε σχέση με τη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου, που είναι κάτι θετικό, σίγουρα. Είναι κάτι που δεν το είχε ο Πανιώνιος. Και συμπερασματικά θα έλεγε κανείς, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε αντίθεση με την παρουσίαση που είχα βρεθεί συγκεκριμένα εγώ σαν απλός Πανιώνιος, ο Χρήστος ο Καραθανάσης,
Εκεί στη Σταδίου στον Ιαννό, όταν παρουσίασε κάτι αντίστοιχο ιστορικό λεύκωμα ο Απόλλωνας, θα είναι τώρα 6-7 χρόνια πριν, όταν στη διοίκηση του Πανιωνίου ήταν κάποιοι άνθρωποι που τώρα ντρέπονται να κυκλοφορήσουν άνετα γύρω από το γήπεδο και γενικότερα στα πέριξη του Πανιωνίου, έτσι αριστερόστροφων κατευθύνσεων και πεπιθήσεων. Θυμάστε καλά ποιοι ήταν πριν 6-7 χρόνια στο Σύλλογο, στη διοίκηση και έκαναν τα κουμάντα τους για να αφήσουν πίσω την καμένη γη που ακόμα και σήμερα πληρώνουμε τις δικές τους, όχι απλά παραλήψεις, αλλά βούτες θα έλεγε κανείς στο μέλι. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ο Απόλλωνας, αν δει κανείς και στο διαδίκτυο, είχε κύριο μιλητή τον Αριστίδη Καμάρα. Έτσι. Ήτανε, για να βγει το ένθετο, ο διπλός τόμος της ιστορίας του Απόλλωνα ήτανε σε συνεργασία με τη διοίκηση του Εραστέχνη του Απόλλωνα, με αρκετούς παλέμαχους βετεράνους ποδοσφαιριστές και με κύριο οργανωτή και δημιουργού της έκδοσης της ιστορίας του Απόλλωνα, τον Αριστίδη Καμάρα. Έναν άνθρωπο από τα σπλάχνα του Συλλόγου που είχε, που είχε πονέσει τον Απόλλωνα, μετά μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό, αλλά έναν άνθρωπο μαζί με τον κύριο Βελέτζα, μαζί με κάποιους που θυμάμαι στην παρουσίαση, ήταν και ο κύριος Αρδίζογλου, ήταν και παλιοί ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα εκείνη της εποχής, δεκαετίας του 70, που είχε πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, ο κύριος Αλβανίτης, ο δημοσιογράφος, ήταν εκεί, θυμάμαι, της ΝΕΤ. Άνθρωποι που ήταν χρόνια και δεκαετίες κοντά στον Απόλλωνα, από τα σπλάχνα του Συλλόγου, είπανε να έρθουν κοντά και να μαζέψουν το υλικό για να βγάλουν. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν συνέβη στο μεγαλύτερο σύλλογο σε προσφορά στον αθλητισμό γενικότερα τη Σμύρνη, στον Πανιώνιο. Και αυτό το γεγονός πιστεύω μόνο τυχαίο δεν είναι. Για να δείξει ότι η μεγαλοσύνη μας, δεν βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι με το αντίστοιχο βέβαια οικονομικό κόστος και τη θέληση να δουλέψουν ένα-ενάμιση χρόνο, να μαζέψουν το υλικό και να ασχοληθούν για να εκδώσουν την ιστορία του Πανιωνίου. Και βρέθηκε ένας φίλος και οπαδός άλλης ομάδος, που εδώ και βέβαια πολλά χρόνια είναι στο πόστο του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, αλλά αποφάσισε τα τελευταία 4-5 χρόνια να αναμειχθεί ενεργά και να έχει συνεχή παρουσία στα δρόμενα του Πανιωνίου μας. Και μάλιστα έτυχε να εκδώσει ένα βιβλίο που θα το παρουσίασε 2 μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές. Τα συμπεράσματα βεβαίως είναι, όπως θα έλεγε κάποιος, αυθόρμητα και δεν χρειάζεται να περιπλέξει κανείς τη λογική και το μυαλό του για να καταλάβει αν η αιτία και η προσφορά, η σημαντική, οφείλουμε να πούμε, έχει τον έρωτα ή την αγάπη για το Σύλλογο σαν αιτία. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν και κάποια πράγματα άλλα της επικαιρότητας του Συλλόγου μας. Η ομάδα μπάσκετ, όπως έχετε ενημερωθεί, προπονείται εδώ και λίγες μέρες στο αθλητικό κέντρο του Παλαιού Φαλήρου, στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου, και Δευτέρες και Τετάρτες το μεσημέρι 3 με 5 έρχεται και κάνει προπονήσεις.
εδώ στον Άγιο Ανδρέα, δίπλα στο κλειστό Ανδρέας Βαρύκας. Οφείλουμε να πούμε ότι έγινε μια μεταγραφή ήδη στο μπάσκετ. Το επόμενο κρίσιμο μάτς, θα έλεγα ότι το επόμενο μάτς που πρέπει να κερδίσουμε για να έχουμε αναπνοή και ελπίδα για την παραμονή της ομάδας μας στην Α1 είναι κοντά στο Λαύριο το Σάββατο στις 2 Μαρτίου. Καθώς λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και του All-Star Basket που διεξήχθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχει διακοπεί για πολύ καιρό το πρωτάθλημα της Α1, έγινε μια προσθήκη ενός παίχτη που παίζει στη θέση 3 από την ομάδα, στη θέση forward από την ομάδα μας μπάσκετ. Μπήκε και αυτό το παλικάρι στις προπονήσεις εδώ και 2 μέρες. Όπως έχουμε μάθει, θα προσθεθεί και άλλος ένας παίχτης σύντομα που θα παίζει κατά το καλάθι στη θέση 5 για το μπάσκετ του Πανιωνίου μας και ελπίζουμε όλοι ότι αυτές οι δύο επιλογές δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κι άλλες. Καθώς είχαμε και την απώλεια στο πεντάρι της ομάδας μας που είχαμε τώρα τον Τέιλορ, θα μπορέσει η ομάδα τις μέρες που έχει, τις επόμενες 10 μέρες που έχει διαθέσιμες, να ενσωματώσει και τους δύο αυτούς αθλητές στο σύνολο και να κυνηγήσουμε, έστω και παίζοντας το παλιό φάληρο, τις πιθανότητές μας για να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο. Έχουν ενισχυθεί και οι άλλες δύο ομάδες και ο Κολοσσός και το Ρέθυμνο που πρέπει να τις αφήσουμε από κάτω για να μείνουμε εμείς στην κατηγορία και να υποβιβαστούν αυτές. Και κάθε παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο, με πρώτο βέβαια το εντός έδρας μας με το Λαύριο. Θα δούμε στην πορεία και μπορεί να έχουμε και εδώ από την εκπομπή κάποιους από την ΚΑΕ Πανιώνιος για να μας πούνε τι βλέπουν για το αύριο και πόσο αισιόδοξοι είναι, που πρέπει να είναι αισιόδοξοι βέβαια, αφού δεν γίνεται και διαφορετικά. Η επικαιρότητα για το ποδόσφαιρο είχε μια αναπάντεχη, θα έλεγα, για αυτούς που παρακολουθούν τα δρόμενα του Πανιωνίου. Είδηση θετική βεβαίως, ότι ο Πανιώνιος κατέθεσε ήδη το φάκελό του για την αδειοδότηση, που όπως γνωρίζετε η απόφαση θα βγει το Μάρτιο, για τα οικονομικά του στοιχεία δηλαδή και αυτά που χρειάζεται να κρίνει η Επιτροπή των Αδειοδοτήσεων των ομάδων μας για την επόμενη χρονιά, που κρίνει πολλά πράγματα, όπως ξέρετε, τη βιωσιμότητα του σχεδίου, του project που έχει κάθε ΠΑΕ, σύμφωνα με τα έσοδα και τα έξοδα της, η ρύθμιση των οφειλών της και αν λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των κανονισμών και τηρεί τις δεσμεύσεις της που έχει στις οφειλές, όπως είπαμε, στα χρέη προς το δημόσιο και όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, προς την εφορία, το ΙΚΑ κτλ. Και αν έχει κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να είναι εντός νόμου και να μπορεί να λειτουργεί σωστά ως μια ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα που έχουν οι νόμοι και που πρέπει να τηρηθούν για να πάρει μια ομάδα αδειοδότηση. Ως προς τα άλλα, δεν έχουμε πει καθόλου για την Πανιώνια επικαιρότητα στο ποδόσφαιρο, αλήθεια είναι. Και να πούμε ότι ενσωματώθηκε, όπως γνωρίζετε, και ο Μανιάτης στην ομάδα.
Είχαμε βέβαια τον πολύ. Δεν ήταν τόσο σοβαρό ο τραυματισμό στον αγώνα με τον Άρη στο Χαριλάου του Σέρβου μα, του Μανολόεβιτ, του καινούριου αποκτήματό μα, ο οποίο δέχτηκε ένα άκρο αντιαθλητικό χτύπημα στην αρχή του αγώνα εναντίον του Άρη εκτό έδρα. Στο μάτς που έγινε το προηγούμενο Σάββατο και γλίτωσε, όπως μαθαίνουμε τα χειρότερα. Η ομάδα μας πήρε βεβαίως ένα θετικό αποτέλεσμα για τη δυσκολία του αγώνα αφού απέσπασε την ισοπαλία. Αλλά όπως είπαμε και ο Άρτσε που αγωνίστηκε έδειξε από το κέντρο του γηπέδου ότι μπορεί να βοηθήσει στο δημιουργικό κομμάτι την ομάδα μας. Έδειξε ότι είναι αρκετά τεχνικός ποδοσφαιριστής. Έτσι. Και παίρνοντας παιχνίδια και περισσότερες προπονήσεις θα εγκληματιστεί στην ομάδα και θα μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω ώστε να πάρουμε τους βαθμούς που χρειάζεται εγκαίρως και να μην περιμένουμε με τα κομπιτεράκια τις τελευταίες αγωνιστικές. Στη βαθμολογία, βεβαίως, φτάσαμε τους 23 βαθμούς. Αλλά έρχονται δύσκολα παιχνίδια. Ξεκινώντας από την ερχόμενη Κυριακή στις 3 η ώρα, που θα παίξουμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού εντός έδρας και είναι ένας αγώνας ο οποίος πολύ κρίσιμος, καθώς αμέσως μετά έρχονται δύο εκτός έδρας παιχνίδια με τον Πανετολικό και τον Ατρόμητο. Δεν θυμάμαι τη σειρά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε το πρόγραμμα αγωνιστικά έχει τη δυσκολία του και η ομάδα όμως έδειξε ότι μπορεί αν παίζει με πάθος, αν παίζει με πυγμή που λέμε και τον καλό συνόμενο Τσαμπουκά να διεκδικήσει να πάρει βαθμούς από όλα τα επόμενα παιχνίδια ανεξαρτήτως δυσκολίας τους, έτσι. Όπως λέμε, πανιόνιος είσαι και πρέπει να αυτό να βγάζουν σε σχέση με την ψυχή και τη μαχητικότητα σε κάθε αγώνα οι παίκτες της ομάδας μας. Έρχεται μετά βεβαίως την ερχόμενη εβδομάδα και η ρεβάνς του αγώνα του Κυπέλλου στο γήπεδο της Τούμπας κοντά του ΠΑΟΚ, κοντά στον ΠΑΟΚ, εκεί που θα πρέπει να υπερασπιστούμε το 2-1 της νίκης μας στον πρώτο αγώνα στη Νέα Σμύρνη. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, το έργο μας είναι πολύ δύσκολο. Και θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλά και ό,τι καταφέρουμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Επίσης, από το ποδοσφαιρικό τμήμα να πούμε ότι ήταν και σήμερα ήταν η παρουσία του υπευθύνου του τεχνικού του υπευθύνου του τμήματος του Νίκου του Ζαμάνη στην παρουσίαση του βιβλίου για την ιστορία του Πανιωνίου. Έδειξε και αυτός αρκετά αισιόδοξος με μια-δυο κουβέντες που αλλάξαμε για τη συνέχεια και αρκετά συγκινημένος για τις αναμνήσεις που θυμήθηκε ξανά καθώς είδε πολύ γνωστά πρόσωπα που και αυτός από την κερκίδα μια εποχή ζητοκράβγαζε και ενθάρρυνε ως μέλος των τότε, πριν δημιουργηθούν βέβαια οι πάνθυρες, των τότε ένθερμων οπαδών του Πανιωνίου μας. Να πούμε, όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της ομάδας μας,
ότι η ομάδα του γυναικείου μπάσκετ πέτυχε μια σημαντική νίκη για να σπάσει το, έτσι, το σερί των ητών που είχε τελευταία. Από τη μεριά πάλι του τελείωσε το πρωτάθλημα της κανονική περίοδου στο αντρικό βόλεϊ, όπου ο Πανιώνιος πήρε την τρίτη θέση, που ήταν μια πολύ τιμητική θέση για το πρωτάθλημα που συμμετέχουμε της Α2. Επίσης και οι κοπελιές καταφέρανε και κάνανε μια νίκη, σπάζοντας στο βόλεϊ, η κοπελιά στο βόλεϊ, σπάζοντας ένα σερί αρνητικό αποτελεσμάτων που είχαν. Και βεβαίως να αναφέρουμε ότι πολλές διακρίσεις είχε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των υποδομών, κυρίως το τμήμα τζούντο, με τον Γιώργο τον Φραγκελάκη, ο οποίος με το πάθος του, έτσι, και την όρεξή του και την αγάπη του για το άθλημα που προπονεί τα παιδιά το τζούντο, πάντα δίνει διακρίσεις στο σύλλογο, είτε σε επίπεδο παιδών, είτε σε επίπεδο κοριτσιών, νεανίδων, κορασίδων. Ο Πανίνος συμμετέχει σε όλα αυτά τα πρωταθλήματα και διακρίνεται στο άθλημα του τζούντο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το σκάκι του Πανιωνίου μας, που αν και έχει πολύ μικρή λειτουργία εδώ και 6-7 χρόνια, κάθε Κυριακή συμμετέχει σε πρωτάθλημα. Έχει κάνει μάλιστα και μια εξάδα αθλητών που έχει διακριθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό, και επί ευκαιρία αυτών των διακρίσεων θα έρθει και ο έφορος της ομάδας, ο Γαβρίλο Χαντάτ, σε μια από τις επόμενες εκπομπές εδώ στο στούντιο του NSTV, για να μας πει τα νέα του τμήματος στο σκάκι, και μετέπειτα θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες και το τμήμα που ήταν να κάνουμε σήμερα, όπως είπαμε, των υποδομών του ποδοσφαίρου, με υπεύθυνο προπονητή τον Κωστή τον Γιάννακα, για να δώσουμε και λίγο έμφαση στα φυτώρια της ομάδος, εκεί που τα παιδιά με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη και με τη βοήθεια των προπονητών τους, έτσι, έρχονται κοντά στο σύλλογο, προπονούνται σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή όποιο άθλημα κοντά στο σύλλογο, και θέλουμε να τα κρατήσουμε και να τα βελτιώσουμε ώστε να έρθουν να φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Έτσι. Γιατί ο Πανιώνιος, πολύ λίγα είναι τα παραδείγματα που παιδιά από 10, 12 χρονών, 13 φτάνουν μέχρι την πρώτη ομάδα. Σίγουρα υπάρχουν αθλητές που έχουν έρθει στο ποδόσφαιρο του Πανιωνίου μας στα 16, στα 17, στα 18 τους χρόνια, και μέσα σε αυτή τη διετία, τριετία, τους έχει δοθεί η δυνατότητα να βελτιωθούν και να μπουν ακόμα και στην πρώτη επαγγελματική ομάδα του ποδοσφαίρου. Αλλά δεν είναι παιδιά προερχόμενα από τα σπλάχνα και τις ακαδημίες του συλλόγου. Έτσι. Για να ξέρουμε ακριβώς τι λέμε και για να βλέπουμε και την αλήθεια κατάματα. Ελπίζουμε ότι με τη δουλειά που γίνεται και την αγάπη των υπευθύνων, και με τη δημιουργία τώρα και ομάδος K15, που κάποια από αυτές είναι υπό την αιγίδα της ΠΑΕ, να βρεθούν παιδιά που ερχόμενα από τα χαμηλά και από τα 10-11 χρόνια να ανεβούν σιγά σιγά και να φτάσουν μέχρι την πρώτη ομάδα του Πανιωνίου μας. Αυτή ήταν η επικαιρότητα, η τρέχουσα των τμήματων του Πανιωνίου μας, όπως είπαμε, για το σκάκι, για το τζούντο, για το ανδρικό και το γυναικείο βόλεϊ, για το γυναικείο μπάσκετ, που έχει και μια
αλλαγή προπονητή και πιστεύουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Σίγουρα για την ομάδα που είχε χάσει το βηματισμό της τον τελευταίο καιρό στο γυναικείο μπάσκετ και ελπίζουμε να αλλάξει και το κλίμα ώστε κλείνοντας τη σεζόν να έχουμε να πούμε όμορφα πράγματα από κάποιους εφόρους και προπονητές που θα φέρουμε από όλα αυτά τα τμήματα εδώ στο στούντιο του NSTV. Γεια και χαρά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα αφιέρωμα αυτή τη φορά σε κάποιο από τα τμήματα του Πανιωνίου μας ή το ΣΚΑΚΙ ή τις υποδομές του ποδοσφαίρου. Καλή συνέχεια σε όλους και όλους.